Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε τον αγώνα για την τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο του 2018 ανάμεσα στο Βέλγιο και στην Αγγλία. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε να επιλέξουμε τις ομάδες. Όπως έχω πει, ρίχνω κέρμα για να δούμε ποια ομάδα θα παίξω εγώ. Οπότε έχουμε Κορώνα Βέλγιο, Γράμματα Αγγλία. Και ήρθε Κορώνα. Άρα παίρνω Βέλγιο. Αντίπαλος μας η Αγγλία. Και φύγαμε. Μόνος του, πολύ επικίνδυνη φάση. Τον προλάβαμε. Γιατί έτσι το Βέλγιο, τι έγινε ρε παιδιά, γιατί λείπουν οι παίχτες μας από πίσω, από την άμυνα. Πολύ ψηλά. Οι Άγγλοι που δεν καταφέραν να περάσουν στο τελικό. Τελικά. Απέναντι στους Κροάτες. Πολύ ψηλά τη στέλνω από αριστερά και δυσκολεύω συνέχεια τους παίχτες. Και ήρθε το γκολ από το Βέλγιο. Δεν άντεξε για πολύ η άμυνα της Αγγλίας. Μην κάνουμε φάουλ παιδιά. Γιατί τα έχουμε πει για τους διαιτητές. Δεν είναι ανάγκη να δίνουμε τέτοια δικαιώματα. Όπω, αυτό και ήταν ξύλο. Τι έχασα. Είπαμε. Υπάρχουν οι Άγγλοι με γεμίσματα, με μπάσες συνεχόμενες. Yeah.
Πάλι ο τερματοφύλακας το έκανε το θαύμα του. Είμαστε τυχεροί εδώ πέρα γιατί αυτά άλλες φορές είναι πέναλ, είναι πέναλ, είναι φάουλ. Και φάουλ και κάρτες μαζί. Με αυτούς τους διαιτητές δεν γλιτώνεις ό,τι και να κάνεις. Ωραίος. Αλλά και γυναιχμένα βέβαια. Μια παλιά. Δεν μπορώ λάβα. Και λίγη το πρώτο ημίχρονο. 1-0. Εντάξει, είναι... είναι επικίνδυνοι οι Άγγλοι. Κάνω κι εγώ πολλά λάθη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο φαίνει. Πάρα πολλά λάθη. Αυτοί δεν παίρνουν τίποτα. Ρίχνουν ξύλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ό,τι να κάνουμε. Εντάξει, ο θεματοφύλακας στην μεταξύ. Τι ακριβώς πήγε να πιάσει. Okay. Βουτιά στο κενό. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Είπαμε, συνεχίζει το ξύλο, αμύωτο. Δεν προλάβαμε. Η άμυνα μου δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει μεγάλα κενά αυτή τη στιγμή. Πώς το έπαθε, το έφαγε. Δεν το έπαθε, το έφαγε. Έπρεπε να μπω λίγο πιο μέσα, γιατί... Πολύ καλό. Αφού έχει φάει βέβαια ένα σωρό γκολ. Και το ξύλο συνεχίζεται παιδιά, αμύωτο, αμύωτο.
και ισοφαρίζουμε. Πολύ σημαντικό. Ένα corner, για να δούμε, θα πρέπει να καταφτύνουμε. Όχι. Άλλο ένα corner. Πολλά κενά, τι γίνεται με αυτήν την άμυνα σήμερα. Και ναι, έρχεται το γκολ με έναν ορθόδοξο τρόπο βέβαια, με τα γνωστά τάκλι. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παιδιά. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Αυτό ήταν thriller, δεν ήταν match. Απίστευτο. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Εντάξει. 3-2 λοιπόν, το Βέλγιο την Αγγλία. Σε ένα match thriller στο γηκό revival. Okay, ένα match για την τρίτη θέση. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήτανε. Πάλι είμαι στο τελικό. Bye.